Συγκρού θα είναι κάτω με τον λαό. Οι νομαρχιακές δεν θα είναι κλειστές. Θα είναι ανοιχτές που θα έχουν περίπτωση και θυσία για να μαζεύουν κόμμα και να παράγουν πολιτικά στελέχη. Και στα κανάλια δεν βγαίνουν όλοι ειδικοί, θα βγαίνουν και καινούργοι. Για να αναδεικνύουμε τους ανθρώπους και να δίνουμε ευκαιρίες. Και να δείχνουμε στην κοινωνία πόσο πολλοί είμαστε. Και όταν τα κάνουμε όλα αυτά, να είσαι βέβαιοι ότι η Ελλάδα θα στρίψει και θα την κάνουμε όπως το ενδυνευόμαστε. Αλλά αυτό για να γίνει έχει ένα μικρό πρόβλημα. Πρέπει να κερδίσουμε την Κυριακή. Σε καθαρίζω ότι γιατί στη ζωή και στις εκλογές υπάρχουν οι νίκες, υπάρχουν και οι ήττες. Υπάρχουν και οι πρώτες θέσεις, υπάρχουν και οι δεύτερες και οι τρεις και οι τέταρτες. Εγώ για αποτέλεσμα έρθει θα το καλοδεχώ. Γιατί όπως σας είπα, έχω πράξει το καθήκον μου. Έχω ήσυχη τη συνείδησή μου. Αν χάσω και βγω τέταρτος, θα με τρολάρουν στο διαδίκτυο κανένα μήνα. Θα με την πέφτει ο Λαζόπουλος, αλλά τι να κάνω. Είναι τα αλήθεια της πολιτικής. Όμως, η Νέα Δημοκρατία θα μείνει περίπου όπως τη βλέπετε. Λίγο καλύτερη ή λίγο χειρότερη με κάποιον από τους άλλους τρεις. Λίγο καλύτερη ή λίγο χειρότερη. Αν δεν είμαι στο δεύτερο γύρο, θα σας πω σίγουρα ποιος μου στηρίζει ένα λόγο που στο δεύτερο γύρο. Σιωπηλός δεν έχω υπάρξει ζωή μου ποτέ. Εσά κάνετε ό,τι θέλετε, εγώ θα σας πω τη γνώμη μου. Αλλά αν εκλεγώ εγώ, η Νέα Δημοκρατία θα γίνει όπως δεν την έχετε ονειρευτεί καν. Αυτό θέλουμε. Και το πρώτο που θα κάνουμε, το πρώτο, θα είναι η μεταφορά των κεντρικών γραφείων της Νέας Δημοκρατίας στην πλατεία του Αγίου Παντελεήμονος. Και θα σας πω και γιατί θα γίνει αυτό. Θα γίνει για δύο λόγους, μάλλον για τρεις. Λόγος πρώτος. Γιατί όταν τα κεντρικά γραφεία της Νέας Δημοκρατίας θα είναι στον Άγιο Παντελεήμονα και εκεί θα είναι κάθε μέρα δημοσιογράφοι, κάμερες κτλ. Κάθε μέρα η Ελλάδα βλέπει τι γίνεται στην πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα. Η Ιωνέα θα πάει στην πλατεία Βικτωρίας παραδίπλα. Για να σώσουμε και αυτή την πλατεία. Και έτσι θα... Εκεί θα σου πει τον Ιωνέα. Άμα σ' αρέσει τόσο ο Λάκης, υπάρχουν και επιπτώσεις. Λοιπόν, δεύτερον, διότι με την αστυνομία που φυλάει τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας, να αστυνομεύουμε και την περιοχή, να ωφεληθεί κανένας κάτοικος. Τρίτον, γιατί η Νέα Δημοκρατία, κυρίες και κύριοι, για να έχει ελπίδα, πρέπει να γίνει αυτό που πραγματικά είναι. Ένα γνήσια λαϊκό κόμμα. Ένα κόμμα το οποίο δεν θα υπάρχει για την ελίτ. Εμείς δεν θέλουμε να αλλάξουμε την Ελλάδα γιατί εκπροσωπούμε την ελίτ. Η ελίτ θα τα καταφέρει ούτως ή άλλως με τον ένα με τον άνθρωπο. Εμείς θέλουμε να αλλάξουμε την Ελλάδα για να ωφεληθεί ο απλός λαός αυτής της χώρας που είναι άνεργος, που είναι φτωχός, που τα φέρνει δύσκολα βόλτα. Και αυτός ο λαός πρέπει να αισθανθεί δίπλα του, πρέπει να αισθανθεί κοντά του, πρέπει να μας αισθανθεί κτήμα του. Έτσι θα κάνουμε τη Νέα Δημοκρατία μας. Και για όλο τον λαό θα δουλέψουμε για να πάει μπροστά και να ευημερήσει. Όχι μόνο για μερικούς. Και να είστε βέβαιοι ότι όταν η Νέα Δημοκρατία γίνει έτσι, η ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς θα είναι ένα παραμύθι που θα διηγούμε στα παιδιά μας για το πού γεννηθήκαμε και πώς όλοι εμείς αλλάξαμε τη μοίρα του τόπου μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ας δώσω το λόγο μία στιγμή. Διότι σε ρωτήσεις μόνοι είμαστε πολλοί και μετά θα χάσουμε τον χρόνο. Και εγώ να πάω και...